Το θέμα αυτό, ένα τόσο σοβαρό θέμα, αποδεικνύει πόσο άσχημα λειτουργεί η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ας πάρω λίγο την ιστορία της ανάθεσης της μελέτης. Ανατέθηκε η μελέτη ερήμη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν ήρθε στην πρώτη φάση που ήταν η κρίσιμη φάση να μπουν προτεραιότητες ποτέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έγινε γνωμοδότηση, η μελέτη, ήμουνα παρόν, η μελέτη ήταν εντελώς κακή, κάκιστη ήταν η μελέτη. Λείπανε πολλά βασικά σημεία. Ήμασταν αρκετοί εδώ και αρκετοί συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι οποίοι το 18 είχαν γίνει πάρα πολύ έντονη κριτική για όλη την ανάλυση και τις προτάσεις. Ελάχιστα πράγματα λήφθησαν υπόψη και ξαναήρθε το κείμενο το οποίο προχώρησε χωρίς καμία έγκριση. Άρα ο μελετητής με δεν ξέρω ποιον άλλον προχωρούσε. Ερήμην ημών. Φτάνουμε στη ΣΜΠΕ, η οποία έρχεται στην περιφέρεια. Η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, εάν θυμάμαι καλά, το 2020, την κρίσιμη περίοδο εκείνη, προεδρευόταν από τον κύριο Περιφερειάρχη. Πήραν την απόφαση παραπομπής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ήρθε ποτέ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο παρακάφθηκε για δεύτερη φορά και το Υπουργείο ανέλαβε να κάνει την διεκπεραίωση. Τι κάνουμε λοιπόν, κάνουμε μία διαδικασία διεκπεραίωσης για να έχουμε το πρώτο σχέδιο στην Ελλάδα για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Οι δράσεις για την, που έχουν ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ για τα θέματα αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να προκηρυχθούν εάν δεν έχουμε κάνει εμείς το δικό μας σχέδιο και οι άλλες περιφέρειες το ίδιο, γιατί υπάρχει το εθνικό, δεν υπάρχουν τα περιφερειακά. Δεν μπορεί να προταθεί τίποτα και να προχωρήσει. Όπως είπε και ο κ. Καρασάβας, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται σε ένα σχέδιο, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να λέμε ότι θέλουμε την προστασία του περιβάλλοντος και να προτείνουμε πράγματα εδώ, ταυτόχρονα όμως έχουμε πάρει αποφάσεις στα τεχνικά έργα, στο πρόγραμμα ανάπτυξης, που είναι αντιφατικά με αυτό που συζητάμε τώρα. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν προτεραιότητες. Τα μέτρα που είναι εκατοντάδες, αν θέλαμε να τα υλοποιήσουμε, θα θέλαμε εκατοντάδες χρόνια. Η κλιματική αλλαγή δεν θα περιμένει. Δεν βάλαμε καμία προτεραιότητα, ούτε καν αυτή που είπε ο κύριος Λεμονός για την, και ο κύριος Καρασάβας για την, για τη συμπαράκτεια ζώνη. Προφανώς εγώ θα έβαζα τα νερά και τα δάση επίσης σαν δύο μεγάλες προτεραιότητες στα νησιά και τα αφήνουμε όλα και θα παίρνουμε από τον Κορβανά ό,τι μας βολεύει. Αυτό δεν είναι πολιτική, δεν είναι σχεδιασμός, είναι όλα αυτά που κάνουμε τόσα χρόνια και μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει ως χώρα και ειδικά ως περιφέρεια. Είπε ο κύριος Καρασάβας πάρα πολύ σωστά και είναι κάτι το οποίο το έχουμε φέρει πολλές φορές σαν θέμα, για παράδειγμα στη διαχείριση υδάτων, όπως και στη διαχείριση των δασών, το πρώτο πράγμα είναι η πρόληψη. Δεν το βλέπουμε πουθενά, το βλέπουμε γενικόλογα, ενώ θα έπρεπε να ήταν η πρώτη δράση, πρόληψη στη διαχείριση των νερών, έτσι ώστε το νερό να μην φτάνει στη θάλασσα όσο γίνεται και να αποφεύγουμε τις πλημμύρες. Δεν υπάρχει, υπάρχουν δεκάδες μέτρα και στα δάση το ίδιο. Πώς θα μειώσουμε τον κίνδυνο για πυρκαγιές και για πλημμύρες και ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά το συνδυασμό των δύο, γιατί τα δάση βοηθάνε στην κατακράτηση των νερών και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τα νερά στα νησιά μας να μείνουν πάνω στα νησιά και να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια νερού και μειωμένη χρήση πλαστικού, μιλάω για τα μπουκάλια. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη διαχείριση. Το έχουμε ζητήσει, η κυρία Αργυρούδη δεν είναι εδώ, θα μας έλεγε πόσες φορές έχουμε ζητήσει για τυχείο, όπου το πρόβλημα του νερού είναι τέσσερις δεκαετίες, όσα χρόνια είμαι εγώ στο Βόρειο Αιγαίο, θυμάμαι να μιλάμε για το πρόβλημα του νερού της Χίου. Καμία πρόταση δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, συζητάμε ακόμη τα έργα. 2-3 έργα, αν θα γίνουν, πώς θα γίνουν κλπ. Το θέμα της πρόληψης δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες συζητιούνται εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση νερού,
την μείωση των κινδύνων για την πυρκαγιά και όλα, σε όλα τα υπόλοιπα θέματα δεν θα μιλήσω αναλυτικά, έπρεπε να υπάρχει. Αντί αυτού, το είχα επισημάνει όταν είχε γίνει και η μερίδα για το σχέδιο διαχείρισης νερών, προτείνουμε νέα έργα, πολλές φορές φαραωνικά, τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Ερχόμαστε τώρα και θα κάνουμε τι, θα το αφήσουμε να εγκριθεί, θα περάσει και θα το έχουμε, ουσία δεν θα έχουμε κάνει καθόλου. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Συζητάμε χωρίς να αγγίζουμε την ουσία. Αφήσαμε τις διαδικασίες να περάσουν έτσι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, επιμένω, δεν ρωτήθηκε ποτέ ποιος το σχέδιο αυτό έχει εκφωνηθεί ερήμη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό ότι δεν συζητήθηκε. Όπως δεν συζητήθηκε και το ΕΣΠΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλοι πήραν τις αποφάσεις και στο ΕΣΠΑ. Πώς παντρεύονται αυτά μαζί? Δεν παντρεύονται ποτέ. Και τελικά το τι κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Εις βάρος του περιβάλλοντος, εις βάρος της ανάπτυξης, γίνεται με άλλους. Τα έργα προτάσσονται με άλλες λογικές, όχι ούτε με αναπτυξιακές πραγματικά, ούτε με περιβαλλοντικές, προφανώς και ούτε με κοινωνικές. Επομένως, πραγματικά ερχόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εγώ δεν θα το ψηφίσω. Έρχεται τώρα τετελεσμένο κείμενο στο οποίο δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Να ψηφίσουμε τι? Αυτό που έκαναν οι μελετητές με κάποιους άλλους? Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό το κείμενο που συντάχθηκε. Δεν είχαμε καμία εμπλοκή. Και δεν θέλω να πάρω την ευθύνη έγκρισης αυτού του άθλιου κειμένου. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω. Πρώτον, ένα θέμα είναι η νομοθέτηση όπως έγινε τότε, που είχε μια σειρά από προδιαγραφές. Δεν μπήκα στο θέμα αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα είναι η διαδικασία. Η διαδικασία υλοποίησης. Και πώς η περιφέρεια εμπλέκεται ή δεν εμπλέκεται επί της ουσίας στο σχεδιασμό. Είπα με πολύ σαφήνεια ότι το κείμενο των μελετητών ήταν εσχρό. Το είχα πει και στους ίδιους όταν ήταν εδώ. Τους το είχα πει. Ήταν πολύ κακό. Δεν περιλάμβανε καν τη γεωργία τότε. Δεν περιλάμβανε πολύ βασικά θέματα. Μπήκανε πράγματα με έναν κακό τρόπο. Παραμένει αυτό το οποίο μας έρχεται ως κείμενο χωρίς καμία ιεράξη από τους επιστήμονες έστω. Τι είναι πρώτης προτεραιότητας για τα νησιά? Δεν το κάναμε εμείς λόγω κακής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κακής λειτουργίας της Περιφερειακής Αρχής. Δεν το κάναμε εμείς, δεν το κάνανε ούτε οι επιστήμονες και έχουμε τώρα αυτό το κείμενο και δεν μιλάω για το κείμενο της παρουσίας του κυρίου Λεμονού, αλλά το κείμενο της μελέτης, το οποίο εγκρίνεται μόνο και μόνο για να ανοίξουν οι χρηματοδοτήσεις και όχι πραγματικά για να προστατεύσουμε την περιφέρεια, να θωρακίσουμε την περιφέρεια από τα προβλήματα κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και πέρα η κυρία Τούφου, προφανώς λόγω και ειδικότητας που έχει, μπορεί να κρίνει επί της ουσίας. Ευχαριστώ.